Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Φιλανδρόπη. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο? Μια χαρά. Με αυτή πολύ τη καλά. Βροχή και όλα αυτά. Δεν δούλευα όμως και ήταν πολύ καλύτερα. Βεβαίως. Καλημέρα Αντώνη, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, ήδη εδώ και μία ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Sky και θα είμαστε μαζί σας όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Με ειδήσεις και οποιασδήποτε άλλες ειδήσεις χρειάζεστε για να ξεκινήσετε καλά την ημέρα σας. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Σούρλα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς παρά το γεγονός ότι μετά την εκλογή του Μιλτιάδη Εύερτ, όλοι μιλούν για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι τα σύννεφα δεν έχουν φύγει ακόμη από την οδό Ριγύλης. Τα σύννεφα όμως που μαζεύτηκαν χθες πάνω από την Αθήνα κατέληξαν και πάλι ότι ζούμε σε μια ανοχήρωτη πόλη. Δεκάδες σπίτια και μαγαζιά πλημμύρισαν με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά να καταστραφούν περιουσίες που φτιάχτηκαν με πολλούς κόπους. Τις μεγαλύτερες καταστροφές υπέστησαν τα Καμίνια και η Νίκαια. Και εμείς σε λίγη ώρα θα έχουμε απευθεία σύνδεση με τη Μαρία Νικόλτσιου για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα εκεί. Σήμερα επίσης στην εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θέμα των σχολείων. Σχολεία που είναι ακόμη και σήμερα, λίγα χρόνια πριν από το 2000, πραγματικές τρόγλες. Κτίρια τα οποία το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν είναι να στεγάσουν παιδιά. Κι όμως, μέσα εκεί κινδυνεύουν καθημερινά τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές. Θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον γαστρεντερολόγο από το νοσοκομείο Άγιο Σάββα, τον κύριο Μανώλη Παρασκευά, για να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι υποφέρουν από παθήσεις του στομάχου. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια συνέντευξη του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη Μίκη Θεοδωράκη, που μιλάει στην πρωινή ενημέρωση για την καινούργια του δουλειά, τον δίσκο Πολιτείες Δέλτα. Και όχι μόνο. Τέλος, η ηθοποιός Τατιάνα Λίγαρη θα βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο για να δούμε πώς μπορεί μια Ελληνίδα Άννα Καρένινα όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να κάνει και επιτυχία μέσα σε ένα ρωσικό θίασο. Και φυσικά, όπως κάθε μέρα, ο Κυριάκος Μαντούβαλος από το ελικόπτερο του Sky θα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πολλά ακόμα. Γι' αυτό βεβαίως θα μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10. Όντως, ενδιαφέροντα σήμερα τα θέματα. Να σταθούμε στη συνέντευξη του Μίκη Θεοδωράκη. Με μεγάλο ενδιαφέρον την περιμένουμε, έτσι. Μάλιστα. Να ακούσουμε τι θα μας πει ο κύριος Θεοδωράκης. Να δούμε όμως, Αντώνη, τους τίτλους των κυριαρχικών. Να δούμε τους τίτλους. Ορκίζεται στις 11 το πρωί η νέα Βουλή, ενώ αύριο θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του Κοινοβουλίου και την Τετάρτη το νέο Προεδρείο. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την εκλογή του Μιλτιάδη Εύερτ στις κομματικές οργανώσεις της Κρήτης, ενώ στην Αθήνα Μιλτιάδης Εύερτ και Γιώργος Σουφλιάς συνεχίζουν τις επαφές τους με στελέχη του κόμματος. Ο Κώστας Καραμανλής αποκάλυψε χθες ότι προτίθεται να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνονται σήμερα στη Νέα Υόρκη συνομιλίες για το Σκοπιανό υπό την αιγίδα του Cyrus Vance. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα γίνουν διευκρινήσεις για το αν θα γίνει αποδεκτή μια ονομασία διεθνούς χρήσεως. Επαφές με την Κυπριακή ηγεσία εν ώψη της Αμερικανικής Πρωτοβουλίας για το Κυπριακό θα έχει τις προσεχείς ημέρες ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χρήστος Ροζάκης, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί τη Μεγαλόνησο. Μετά τον κύριο Ροζάκη, την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Θα παραμείνουμε στην Κύπρο, καθώς συνεχίζεται η στρατιωτική άσκηση νικηφόρους, στην οποία συμμετέχουν και ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυξημένα έως και 33% θα είναι τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών από το Δεκέμβριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα τεκμήρια διαβίωσης των αυτοκινήτων και των σκαφών αναψυχής θα αυξηθούν κατά 50%. Τι θα κάνουμε τώρα? Να δούμε τι έγινε χθες με αυτή την αεροποντή καταρχάς. Για άλλη μια φορά το είπαμε, Αντώνη, ότι με την πρώτη ψυχάλα, βέβαια δεν πρόκειτο για ψυχάλα χθες, ήταν καταιγίδα η Αθήνα και πάλι ανοχήρωτη πόλη. Είναι ή να φεύγουμε ή να βρίζουμε τους αρμοδίους, όπως θα δούμε και στο ρεπορτάζ. Για να δούμε. Ανοχήρωτη στην ξαφνική νεροποντή αποδείχθηκε και πάλι χθες η Αττική. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, δεκάδες υπόγεια καταστήματα και σπίτια καταστράφηκαν. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα μετατράπηκαν σε λίμνες, ενώ ποτάμια θύμιζαν πολλοί δρόμοι. Το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας μπλόκαρε από τις εκατοντάδες κλήσεις που δέχθηκε. Τις μεγαλύτερες καταστροφές υπέστησαν τα Καμίνια και η Νίκαια, ενώ η βοήθεια από την ΕΔΑΠ ήλθε με πολλές ώρες καθυστέρηση. Μία ώρα καταρακτώδους βροχής ήταν αρκετή για να προκαλέσει χάος στην πρωτεύουσα. Η ξαφνική νεροποντή δημιούργησε τεράστια προβλήματα, κυρίως σε συνοικίες του Πειραιά, όπου πλημμύρισαν πολλά υπόγεια. Κάθε φορά που ρίχνει μια σταγόνα, πρέπει να κολυμπάμε. Τώρα που καταστραφήκαμε εμείς, τι γίνεται? Η Πελαφόρη Μενέσης την έχουμε την ύφη μου απάνω. Η γυναίκα του Μενέσης την έχουμε απάνω. Οι μεγαλύτερες καταστροφές έγιναν στα Καμίνια, όπου χάθηκαν ολόκληρες περιουσίες. Το βλέπεις τον υπόνομο? Να ο υπόνομος που είναι η γη. Η γη είναι ο υπόνομος. Και υποτίθεται ότι έχουν πάρει λεφτά για έργα.
Αντιπλημμυρικά, πού τα? Όλοι, όλοι, και όταν είχε αυσίες μας θυμούνται. Τα παιδιά μου και το ένα και το άλλο χαρά στραβήκανε. Πνιγήκανε. Πηδεύουν τη νύχτα με τη νύχτα, πηδεύουν. Κανένας να μας θυμάται. Κανένας. Εντάξει. Για το μεταξύ έχουμε ειδοποιήσει την προσβεστική τρεις ώρες. Τα μπουσουλώντα σε αυτό. Καλά. Είναι ένα έσχος. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2000. Τι έγινε ρε παιδιά, έχουμε πνιγούμε, τι. Γεμίζει ρε παιδιά, δεν είναι καθαρά να μου, δεν τα καθαρίζουν και γεμίζει. Η πυροσβεστική δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις. Στη Νίκαια, τον Κορυδαλό, το Εγάλεο, τα Καμίνια και στην Αγία Βαρβάρα, οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να σώσουν τις περιουσίες τους. Έπαθε ζημιά καθόλου, τίποτα. Δεν έχει ασχοληθεί κανένας στον Πειραιά με τους υπονόμους να τους καθαρίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό το κακό. Η ώρα είναι 5. Η πολύ ωραία βροχή έχει ανεβάσει τη στάθμη του Κηφισού σε επικίνδυνα επίπεδα. Στο Νέο Φάλιρο και στο Ρέντι πολλά σπίτια πλημμύρισαν. Με το μαγαζί μας εδώ. Καταστραφήκαμε όλος καιρός. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Σε 2 λεπτά μέσα έχω το πράγμα να πνιγούμε. Να θέλεις βαρκούλα εδώ πέρα για να πας από το ένα σημείο στο άλλο, δεν είναι πράγματα αυτά. Στα σημεία που δεν λειτουργήσε το αποχετευτικό σύστημα, οι δρόμοι μετατράπηκαν πολύ γρήγορα σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Ίσως δεν έχει και πολλά φρεάτια, αλλά και αυτά που είναι δεν τα καθαρίζουν. Από Μοσχάτο και απάνω, Καλλιθέα, από εκεί τι πρέπει να έχει γίνει? Δεν πρέπει να βγαίνει ο κόσμος καθόλου από το σπίτι τους. Εφόσον εδώ που είναι κοντά στη θάλασσα που έπρεπε να... 5 μέτρα είναι ο υπόνομος να τον κάνουν για να φεύγουν τα νερά. Σε πολλά κομβικά σημεία σταμάτησαν να λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες και δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο από εκατοντάδες ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Για να έρθω εγώ εδώ, λοιπόν γύρισα όλο το λιμάνι. Για να έρθω εδώ, κοίτα, ούτε εδώ δεν μπορώ να πάω. Το χειμώνα ήταν 3 χειρότερα τα πράγματα. Μέχρι...